Κάποιοι λένε και ότι φτάνει και 5,4 mm-hmm. και πριν είχαν και μία σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ. Κύριε Λέκα, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Ορίστε, κύριε Λέκα. Πραγματικά στις 7:22 και στις 7:27 το πρωί είχαμε δύο ανεπάλληλες σεισμικές δονήσεις στην περιοχή της Χαλκιδικής και κοντά βεβαίως στη Νέα Σκιώνη. Είναι νότια της Χαλκιδικής, του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής. Είναι δύο δονήσεις οι οποίες εκδηλώθηκαν και έγιναν ιδιαίτερες θέσεις σε όλη τη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Είναι δύο δονήσεις οι οποίες ουσιαστικά οφείλουν την εκδήλωσή τους μάλλον στο ρήγμα της Ανατολίας, δηλαδή το ρήγμα που εισέρχεται από τον τουρκικό χώρο και διατρέχει όλο το Αιγαίο και κατευθύνεται νότια της Χαλκιδικής. Είναι δύο δονήσεις οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιες πληροφορίες, τουλάχιστον στον Οργανισμό της Ελληνικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ότι έχουμε κάποιες επιπτώσεις. Εμπνέουν ανησυχία, κύριε καθηγητά. Οι δονήσεις τέτοιου μεγέθους είναι συνηθισμένες στην περιοχή και της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής και του Βόρειου Αιγαίου γενικότερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Βεβαίως και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα τα παρακολουθούν. Την εξέλιξη του φαινομένου. Είναι λογικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να. Κύριε Λέκα, μείνετε μαζί μας. Είναι μαζί μας και ο κύριος Ψωμιάδης, ο οποίος ήταν πολύ κοντά στο σημείο. Καλημέρα σας, κύριε Ψωμιάδη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο καθηγητή. Είναι ακριβώς όπως τα. Είναι ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος καθηγητής. Θα με επιτρέψει όμως μόνο το σεβασμό να πω ότι εμείς που είμαστε, δεν είμαστε ειδικοί, ο σεισμός αυτός φάνηκε ότι θα ξεπεράσει το 6, τα 6 ρίχτερ, ήταν πάρα πολύ δυνατός φυσικά, δεν είχε διάρκεια, ήταν περίπου 5 δευτερόλεπτα, 7 δευτερόλεπτα ο δεύτερος σεισμός. Φυσικά όλοι βγήκαμε αμέσως από τα σπίτια, όμως χρειάζεται ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όχι φόβος, όχι τρόμος. Γιατί ακούστηκαν φωνές, ακούστηκαν χίλια μύρια. Εγώ απέχω 7 χιλιόμετρα από τη Σκιώνη. Θα επισκεφθώ σε λίγο και την περιοχή. Και η αστυνομία και η πυροσβεστική πιστεύω ότι ήδη είναι και γιατί θέλουν ένα 20 λεπτό από την Κασανδρία που είναι η πρωτεύουσα του ποδιού. Γεγονός ότι πέσανε σπίτια μας, τα σπίτια μας, τα πιάτα, τα ποτήρια, κάποια άλλα αντικείμενα, οι σοβάδες, υπάρχουν κάποιες μικρορογμές. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Κύριε Ψωμιάδη, σας ευχαριστούμε. Κύριε Λέκα, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα συνδεθούμε ξανά. Προς το παρόν κρατούμε ότι δεν είναι.